Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο του υπεραλισμού. Σκοτώνει στον πόλεμο ό,τι έχει αφήσει όρθιο η ειρήνη του. Φίλοι και συναγωνιστές, σήμερα, 77 χρόνια μετά, κλιμακώνονται οι ανταγωνισμοί και επιθετικότητα ανάμεσα στους ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία, με τη Ρωσία και την Κίνα, στο φόντο του υπεραλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, με υπαρκτό το ενδεχόμενο γενίκευσής του. Στο έδαφος αυτό, οι αποφάσεις της πρόσφατης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη και η νέα στρατηγική αντίληψη που αποφασίστηκε μυρίζουν μπαρούτι. Ο κίνδυνος γενίκευσης, γενικευμένης πολεμικής σύραξης, είναι πλέον ορατός παντού. Το ΝΑΤΟ, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του, ήρθε να επικυρώσει όλες τις προηγούμενες επικίνδυνες αποφάσεις της λοικοσυμμαχίας. Μέσα από τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και το δόγμα για το παγκόσμιο ΝΑΤΟ, επεκτείνεται ακόμα περισσότερο η επιχειρησιακή του ικανότητα, ώστε να παρεμβαίνει οπουδήποτε στην υδρόγειο, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα και οι επενδύσεις των ευρωατλαντικών μονοπωλίων. Επιστρατεύονται παλιά και νέα προσχήματα, όπως ο κυβερνοπόλεμος και οι ασύμμετρες απειλές, η αποκαλούμενη κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, η δίθεν προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου, προκειμένου να δρομολογηθούν νέες υπεραλιστικές επεμβάσεις κατά άλλων λαών. Στόχος των αντιφάγων μονοπωλίων είναι οι αγορές, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο πλούτος που παράγουν οι λαοί και οι δρόμοι μεταφοράς του. Το ΝΑΤΟ ενισχύει ακόμα περισσότερο την ικανότητά του να παρεμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Αναδιατάζει σε θέση μάχης τις στρατιωτικές δομές και δυνάμεις του. Εξυγχρονίζει το πυρηνικό και συμβατικό οπλοστάσιο του. Προετοιμάζεται για τη μονιμοποίηση των δυνάμεών του στην Ανατολική Ευρώπη. Η απειλή ενός νέου πυρηνικού ολοκαυτώματος δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει και μάλιστα εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Ήδη στη Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία το 2016 υιοθετήθηκε το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος ως στοιχείο της στρατηγικής του. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να πλήξει πρώτο με πυρηνικά όπλα τους αντιπάλους του, αν εκτιμήσει ότι απειλείται. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι αποφάσεις που εξειδικεύονται παραπέρα στη νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, η οποία αποφασίστηκε στη Σύνοδο της Μαδρίτης φέτος, λαμβάνονται στο φόντο της εξέλιξης του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ρωσία, ωστόσο, έχει και αυτή ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο και απειλεί με αντίπεινα. Δεν λείπουν από το κάδρο και η Κίνα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία, το Ιράν, η Αυστραλία και τόσες άλλες. Νέα και φωνικότερα όπλα αναπτύσσονται, νέα τεράστια ποσά για εξοπλισμούς αποφασίζονται. Μια νέα ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών τρέχει στις πλάτες των λαών που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα με τον υδρότα και το αίμα τους. Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Σύνθεση και Ειρήνη καλεί το λαό σε ετοιμότητα και παγρύπνηση μπροστά στις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Αποτελεί μονόδρομο το δυνάμωμα της πάλης του αντιπολεμικού αντιπεραλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος, με τη συσπήρωση νέων δυνάμεων. Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύναμη να βγει στο προσκήνιο της ιστορίας, να διεκδικήσει ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη, με κοινωνική δικαιοσύνη, φιλία, αλληλεγγύη, με τη συναδέλφωση όλων των λαών. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, να ξυλωθούν οι αμερικανονατοικές βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, να κλείσει τώρα το νατοϊκό στρατηγείο στο πρώην τρίτο σώμα στρατού, να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή κάθε είδους όπλων μαζικής καταστροφής, να ματαιωθούν οι αποστολές ένοπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων, όχι στους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και στη διάταξη των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του. Καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν. Αποδέσμευση από τις λοικοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον υπεραλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή.